Την πρώτη του θεματική συνέντευξη τύπου με άρωμα εκλογών παραχωρεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οικονομία, ανάπτυξη και αγορά εργασίας τα θέματα στα οποία αναφέρεται. Και εμείς συνδεόμαστε με τον Στέφανο Σίσκο για να δούμε τα πιο σημαντικά σημεία της μέχρι στιγμής. Ακριβώς, Λίνα, η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των οικοκυριών και το νούμερο ένα μέλημα της κυβέρνησης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί τώρα αυτή τη στιγμή για την οικονομία. Όπως τόνισε ο ίδιος, τα χειρότερα όσον αφορά την αύξηση των τιμών στο ράφι έχουν περάσει. Καθώς οι τιμές μπορεί να παραμένουν υψηλές, όμως τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν πως ο πληθωρισμός έχει κατεβαίνει, ξεφουσκώνει μετά από πάρα πολύ καιρό. Τώρα, αναφέρθηκε στα μέτρα της κυβέρνησης που πάρθηκαν για την αποκλιμάκωση των λογαριασμών ενέργειας. Όπως είπε, καταναλωτές και επιχειρήσεις βλέπουν κάθε μήνα πού θα ήταν τα τιμολόγια αν δεν υπήρχαν οι κρατικές παρεμβάσεις. Είπε ότι με τα μέτρα που πάρθηκαν συγκρατήθηκαν οι τιμές των καυσίμων, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στο καλάθι του νοικοκυριού, που όπως είπε, συγκρατεί τουλάχιστον τις τιμές στο ράφι μέσα σε ένα κλίμα μεγάλης ακρίβειας και μεγάλου κύματος πληθωρισμού. Τώρα, αναφέρθηκε επίσης, να σου πω, και στο κομμάτι της εσχροκέρδειας, καθώς, όπως είπε, έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι και έχουμε πλέον τα νομοθετικά εργαλεία για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται σε όλο το φάσμα της αγοράς. Ενώ αναφέρθηκε, άφησε παράθυρο μάλλον για μείωση έμεσο φόρων στην επόμενη τετραετία, που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα δούμε τώρα τι θα πει και στη συνέχεια και αν θα αναφερθεί σε ένα πακέτο έξτρα παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, Λίνα. Σε ευχαριστώ, Στέφανε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα έχει πει μέχρι στιγμής ο Πρωθυπουργός. Εξακολουθούμε και βλέπουμε έναν συστηματικά υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα και εκεί είναι λίγο χαμηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όμως αυτή τη στιγμή το πρώτο μας μέλημα. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης η κυβέρνηση απάντησε με μια σειρά μέτρων τα οποία στήριξαν το διαθέσιμο εισόδημα, δεν θα τα επαναλάβω όλα διότι ήταν πάρα πολλά. Μέτρα τα οποία μας επέτρεψαν να απενεργοποιήσουμε μια σειρά από πληθωριστικές βόμβες, με σημαντικότερη αυτή που αφορούσε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα όλα τα νοικοκυριά, κάθε μήνα που παίρνουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, βλέπουν τι θα πλήρωναν σε ρεύμα, εάν δεν υπήρχε η σημαντική κρατική επιδότηση. Έχει υπάρξει επίσης μια συγκράτηση στις τιμές των καυσίμων και το κύριο μας μέλημα, θα σας έλεγα σήμερα, αφορά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Και εκεί έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Θέλω να θυμίσω ότι το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο λιδωρήθηκε όταν το εισήγαγε η κυβέρνηση, είχε ως αποτέλεσμα την όχι ευκαταφρόνητη αποκλιμάκωση τιμών σε ένα σημαντικό αριθμό προϊόντων τα οποία συμμετέχουν στο καλάθι και μάλιστα ήταν τόσο επιτυχημένη αυτή η πολιτική που και άλλες χώρες όπως πρόσφατα η Γαλλία ανακοίνωσε ότι εξετάζει ένα αντίστοιχο μέτρο. Και η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού είναι σε εξέλιξη. Ας ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ζωντανά. Έχω ξεχωριστή σημασία. Σε ένα περιβάλλον πολύ χαμηλών επιτοκίων μπορεί να σας έλεγα να έχει και λίγο μικρότερη σημασία. Τώρα όμως που είμαστε σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, αυτή η εξέλιξη θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Συνεχίζουμε με τον κύριο Μονβασιώτη από την τηλεόραση του Α και ακολουθεί ο κύριος Κοβέος από την εφημερίδα Το Βήμα. Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι τόσο μέσω από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και μέσα από το νέο ΕΣΠΑ ουσιαστικά θα ενεργοποιήσει, θα λέγαμε, την ελληνική οικονομία στο επόμενο διάστημα. Το ερώτημά μου το εξής. Αυτά τα χρήματα που αναμένεται να ενεργοποιήσουν την ελληνική οικονομία θα τα δει και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση? Και από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση θα μπορέσει να προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό έτσι ώστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να γίνουν και σημαντικές επενδύσεις στο επόμενο διάστημα? Να ξεκινήσω με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Πιστεύω ότι η εικόνα της χώρας σήμερα στο εξωτερικό είναι πολύ θετική. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανα στο Νταβός. Υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας. Και επενδύσεις βέβαια σημαίνουν τελικά περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Και σημαίνουν και την είσοδο της χώρας στο κλαμπ εκείνων των χωρών, οι οποίες πια είναι πολύ ψηλά στη λίστα των μεγάλων επιχειρήσεων που εξετάζουν επενδύσεις εκτός της δικιάς τους επικράτειας. Κατά στέπεια θεωρώ ότι αυτή η τάση είναι μια τάση η οποία αναντίθετα θα συνεχιστεί. Θέλω να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση
αυτή η εικόνα την οποία σας παρουσιάζω για την βελτίωση της εικόνας της χώρας δεν αντισταθμίζεται ή δεν πρέπει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία. Και νομίζω ότι αναφέρθηκα πολύ εκτενώς στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και στο γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας που σήμερα τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Όμως η πολιτική την οποία έχουμε εφαρμόσει, οι επενδύσεις, η εξωστρέφεια, η ανταγωνιστικότητα, είναι αυτή η οποία δημιουργεί τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, προκειμένου να μπορούμε να στηρίξουμε στοχευμένα τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση. Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν πολύ χαμηλότερος, πολύ απλά δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια τέτοια πολιτική. Ή θα καταφεύγαμε σε δανεικά, τα οποία εκ των πραγμάτων θα εκτείνασαν το κόστος δανεισμού της χώρας και ενδεχομένως να είχαν και άλλες επιπτώσεις πολύ πιο δραματικές. Με ρωτήσατε για το Ταμείο Ανάκαμψης και για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Όταν μιλάμε για ένα συνολικό ποσό το οποίο ξεπερνάει τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι τελείως λάθος να πιστεύουμε ότι αυτά τα κεφάλαια κατευθύνονται μόνο σε λίγους προνομιούχους. Να σας δώσω ένα πολύ απλό και νομίζω απολύτως κατανοητό παράδειγμα. Όταν χρηματοδοτούμε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης δράσεις όπως το εξοικονομώ και ανακοινίζω, τότε στηρίζουμε κατεξοχήν την μικρομεσαία ελληνική οικονομική δραστηριότητα. Στηρίζουμε όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα τα οποία ασχολούνται με την οικοδομή. Στηρίζουμε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, κατά κανόνα μικρομεσαίες, οι οποίες ασχολούνται με τον κλάδο των αλουμινίων, των δομικών υλικών. Η ανάπτυξη από τη φύση της διαχέεται σε ολόκληρη την περιφέρεια. Είναι λοιπόν χρήματα τα οποία τελικά καταλήγουν στο σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο από τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Όταν, παραδείγματος χάρη, να σας πάω σε ένα τελείως διαφορετικό, με τελείως διαφορετική δράση, όταν, παραδείγματος χάρη, θα ανακαινήσουμε από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τα νοσοκομεία μας. Ποιος θα κάνει αυτές τις δουλειές? Θα τις κάνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, θα τις κάνουν πιο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο? Προσθέστε λοιπόν σε αυτούς τους σημαντικούς πόρους και εξειδικευμένα προγράμματα από το ΕΣΠΑ, τα οποία αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αναμένονται πολλές νέες προσκλήσεις το επόμενο διάστημα, σε τομείς όπως η ψηφιακή αναβάθμιση, η βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση. Όλες αυτές είναι πολύ σημαντικές δράσεις που τελικά βοηθούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας και φροντίζουν ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να διοχετεύονται σε όλο το εύρος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας.